όπως είπα, μέλος της επόμενης Βουλής. Είναι ανάγκη να ζητήσουμε την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Σαν μάχη για την ψυχή της παράταξης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου βλέπετε Κόντρα Channel και την εκπομπή Ώρα Πασόκ, τη νέα πολιτική εκπομπή για τις εξελίξεις του Πασόκ, στο κίνημα αλλαγής, στην πορεία προς τις εκλογές της 5ης και 12ης Δεκεμβρίου. Βρισκόμαστε αισίως την τρίτη μέρα από το ξεκίνημά μας. Η μάχη για την αρχηγή εντείνεται. Πλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις κομματικές εκλογές τρέχουν και δεν φτάνουν, θα λέγαμε. Στην επικαιρότητα γύρω από τις εκλογές έχουμε επίσης τις πρώτες δημοσκοπήσεις αλλά και τις διαβουλεύσεις για τη διεξαγωγή debate μεταξύ των υποψηφίων. Προς το παρόν οι τηλεμαχίες βρίσκονται στον αέρα εξαιτίας διαφόρων διαδικαστικών ενστάσεων που κατά βάση προβάλλει η πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου. Το αποτέλεσμα είναι βεβαίως αυτή τη στιγμή αβέβαιο για το αν θα διεξαχθούν. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ό,τι μας αφορά, μετά από δύο ημέρες συζητήσεων με πολιτικά στελέχη, έφτασε η στιγμή να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο του Κόντρα τον πρώτο υποψήφιο για την Προεδρία. Είναι μαζί μας στο στούντιο. Ευχαριστούμε βεβαίως για την αποδοχή της πρόσκλησης και την παρουσία του εδώ. Και ο Χάρης Καστανίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, υποψήφιος αρχηγός για την ηγεσία στο κίνημα αλλαγής, βουλευτής στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια, πρώην υπουργός, ένας τέλεχος του κινήματος αλλαγής, πρέπει να πω, με μεγάλη εμπειρία, με κοινοβουλευτική διαδρομή, αλλά και με αρκετά σαφείς θέσεις, έτσι, τις οποίες θα επιχειρήσουμε εμείς να φωτίσουμε περισσότερο, να ανοιχνεύσουμε περισσότερα πράγματα παραπάνω. Καλώς ήρθατε, κύριε Καστανίδη. Εκ των προτέρων, να σας πω. Να ευχηθώ όπως και σε όλους τους υποψηφίους που θα περάσουν από εδώ από την εκπομπή μας καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά σας. Επιτρέψτε μας όμως να ανοίξουμε την εκπομπή με το ρεπορτάζ από τις εξελίξεις γύρω από την Χαριλάου Τρικούπη σε σχέση με τα debate, τα οποία ακόμη δεν ξέρουμε αν θα διεξαχθούν. Και πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Κυριάκο Μαντούβαλο. Έχει πληροφορίες. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Η αλήθεια είναι ότι τα λέγαμε και χθες που ήμασταν εκεί όταν έγινε η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων των 6 υποψηφίων για την διαδικασία των εκλογών και είχαμε πει ότι δεν βγαίνει λευκός καπνός, υπάρχουν διαφωνίες. Σήμερα λοιπόν που είχε κλειστεί ένα νέο ραντεβού μεταξύ των 6 εκπροσώπων, αυτό δεν έγινε καθώς ο πρόεδρος της ΕΔΕΚΑΠ ενημέρωσε τους υποψηφίους ότι δεν υπάρχει πεδίο συζήτησης καθώς οι προτάσεις που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι έχουν ειδοποιούς διαφορές μεταξύ τους. Στη συνέχεια λοιπόν εκπρόσωποι αρκετών υποψηφίων έβαλαν στο κάδρο της ευθύνης τον Γιώργο Παπανδρέου και την εκπρόσωπό του την Εύφη Χαλάτση σε αυτή τη διαδικασία, λέγοντας ότι ο Παπανδρέου θέλει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ή τέλος πάντων δεν συμφωνούν με τους υπόλοιπους 5 υποψηφίους. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές? Λοιπόν, εμείς επικοινωνήσαμε με το επιτελείο του κύριου Παπανδρέου, όπως και με τα υπόλοιπα βασικά επιτελεία, με τους βασικούς επιτελείς δηλαδή των υποψηφίων. Ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μας είπανε δηλαδή πιο συγκεκριμένα ότι γίνεται μια παρανόηση. Δεν αποφασίζει ο κύριος Παπανδρέου πώς θα γίνει η διαδικασία. Η διαδικασία αποφασίζεται από την ΕΔΕΚΑΠ. Ο κύριος Καπετανάκης είναι επικεφαλής της ΕΔΕΚΑΠ. Από αυτήν θα αποφασιστεί πώς θα γίνει η διαδικασία. Ναι, και με βάση τι θα πούν και οι υπόλοιποι. Ο κύριος Παπανδρέου, υπάρχει μια ομοφωνία δηλαδή. Ακριβώς. Ο κύριος Παπανδρέου έχει κάνει μια πρόταση η οποία λέει ότι δεν πρέπει να έχει την όψη reality show η διαδικασία των τηλεμαχιών. Γι' αυτό λοιπόν προτείνει τρεις θεματικές ενότητες πάρα πολύ σημαντικές για την παράταξη. Η κλιματική αλλαγή είναι μία, η δημοκρατική θεσμή είναι η δεύτερη, η μετάβαση στην επόμενη μέρα και ζητάει να υπάρχει και ο χρόνος στους υποψηφίους να μπορούν να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. 4 λεπτά συν 4 και ένα ακόμη λεπτό follow. Υπό την έννοια λοιπόν ότι σε 75 με 90 λεπτά να μπορούν και οι 6 υποψήφοι να αναλύσουν τις θέσεις τους. Yeah. Δεν θεωρούν από την πλευρά του κυρίου Παπανδρέου ότι το να βγει ένας υποψήφιος για ένα λεπτό είναι αυτό που θα μπορέσει να δώσει τις απαντήσεις στους ψηφοφόρους
του κινήματος αλλαγής για την επόμενη μέρα. Ζητά επίσης, Κυριάκο, και τη δυνατότητα μη φυσικής παρουσίας, με χρήση δηλαδή του διαδικτύου μέσω Zoom, να μπορεί κάποιος υποψήφιος να λάβει μέρος, να μην είναι σε κοινό τραπέζι. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Δεν είναι αυτό που προτεραιοποιείται. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θεωρούν ότι είναι μια πολύ μακρά διαδικασία η διαδικασία η οποία προτείνει ο κύριος Παπανδρέου, ότι θεωρούν ότι είναι λίγο, θα το πούμε εντός εισαγωγικών, αντιτηλεοπτική, λίγο βαρετή, το να μπορεί να τοποθετείται επί 8-9 λεπτά κάθε ένας εξ αυτών. Άρα σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, δεν έγινε η σημερινή συνεδρίαση και πάει πιθανότατα για αύριο σε μια προσπάθεια να βρεθεί έτσι κοινός τόπος προκειμένου να γίνουν αυτές οι τηλεμαχίες. Από χθες λέγαμε ότι είχαν προταθεί και δύο ημερομηνίες για 22 και 29 Νοεμβρίου. Αυτό έχει να κάνει και με την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είχε πει ότι θέλει να έχει οπωσδήποτε την πρώτη τηλεμαχία. Επίσης έχουν καταστήσει σαφές από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής ότι ή και οι έξι ή κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γίνει τηλεμαχία με την απουσία κάποιου εκ των υποψηφίων. Αν και βεβαίως αυτό είναι μια απόφαση που μένει να την πάρει η αρμόδια επιτροπή του κινήματος αλλαγής και οι υποψήφοι. Υποθέτω ότι και η δημόσια τηλεόραση θα σεβαστεί αυτήν την απόφαση. Όντως όμως μέσα στην ημέρα κυκλοφόρησαν αυτές οι πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, όταν συζητάμε για έναν φορέα ο οποίος έχει κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δεν μπορεί η δημόσια τηλεόραση να βγάλει κάποιους εκ των υποψηφίων να μιλήσουν και κάποιους άλλους όχι. Ναι. Να θυμηθούμε παραδείγματος χάρη ότι το 2017 στην πρώτη τηλεμαχία που έγινε ήταν παρόντες όλοι οι υποψήφοι. Αν μπορούμε, ήταν 9, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη. Το 2017. Από τον κύριο Καμίνη, τον κύριο Θοδωράκη, τον κύριο Ραγκούση, τη Φόφη τη Γεννηματά, τον κύριο Ανδρουλάκη, μέχρι και κάποιους ακόμα υποψηφίους. Ζητώ συγγνώμη, τώρα μου διαφεύγουν τα ονόματα. Ήταν 9 νομίζω υποψήφοι και ήταν όλοι. Ακριβώς. Τώρα, κλείνοντας το κομμάτι του ρεπορτάζ, οφείλουμε να κάνουμε και κάτι χρηστικό. Βεβαίως, γιατί μας το ζητούν από την πρώτη μέρα οι τηλεθεατές. Ακριβώς. Πώς ψηφίζουν δηλαδή τα διαδικαστικά τα οποία είναι σημαντικά. Γιατί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τη συμμετοχή, έτσι. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν τώρα προτεραιοποιήσαμε τα βασικά στοιχεία, τα βασικά χρηστικά στοιχεία των εκλογών του Κινάλ. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε λέγοντας ότι οι εκλογές ανάδειξης Προέδρου του Κινάλ, ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος γύρος μία εβδομάδα αργότερα στις 12 του ίδιου μήνα. Ξέρουμε λοιπόν ότι εκείνη την Κυριακή θα είναι η πρώτη εκλογή και αν χρειαστεί δεύτερη Κυριακή, αν δηλαδή χρειαστεί να πάμε σε ψηφοφορία δεύτερης Κυριακής, θα γίνει στις 12 του μήνα. Πώς θα γίνει αυτό? Η ανάδειξη του νικητή λοιπόν. Για να αναδειχθεί από τον πρώτο γύρο νικητής θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50% συν μία των έγκυρων ψήφων. Ναι. Εάν κανένας δεν συγκεντρώσει το ποσοστό αυτό, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, τη 12η Δεκεμβρίου δηλαδή, μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων. Η διαδικασία της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία, θα πραγματοποιηθεί με βάση τον εθνικό εκλογικό κατάλογο, των εθνικών εκλογών δηλαδή, με κάλπες οι οποίες θα στηθούν σε χώρους που θα αποφασίσει η αρμόδια εκλογική επιτροπή, όπως δημόσια και δημοτικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Κάποιος που δεν έλαβε μέρος στον πρώτο γύρο δεν θα μπορεί να ψηφίσει μόνο στο δεύτερο. Είναι ένα σημαντικό σημείο. Ακριβώς, και πρέπει να σταθούμε, Δημήτρη. Δεν μπορεί κάποιος να πάει στις 12 Δεκεμβρίου και να αποφασίσει μεταξύ του κυρίου Καστανίδη που φιλοξενούμε σήμερα αν έχει περάσει τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών και ενός άλλου υποψηφίου που έχει περάσει. Είναι προϋπόθεση να πάει στις 5 Δεκεμβρίου και εν συνεχεία θα μπορεί να πάει στις 12. Ακριβώς. Ποιοι ψηφίζουν? Δικαίωμα ψήφου λοιπόν έχει κάθε ενήλικος πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους. Δεν αποτελεί προϋπόθεση να είναι ήδη μέλος ή φίλος του κινήματος αλλαγής, καθώς η εγγραφή του στο σχετικό μητρό θα γίνεται την ημέρα των εκλογών. Μπορεί κάποιος που δεν είναι εγγεγραμμένος και δεν θέλει να γίνει μέλος του κινήματος αλλαγής να εγγραφεί στη λίστα φίλων και αυτός δικαιούται να ψηφίζει. Το κόστος συμμετοχής. Ο κάθε εκλογέας να καταβάλει αντίτιμο 3 ευρώ την πρώτη Κυριακή.
Οπότε λοιπόν η συμμετοχή έχει κόστος 3 ευρώ και πρέπει ο καθένας που πάει να τα δίνει. Είτε είναι εγγεγραμμένος είτε όχι, έτσι, ναι. ο καθένας που συμμετέχει. Ναι. Ποιοι είναι οι υποψήφοι πρόεδροι? Οι υποψήφοι πρόεδροι είναι οι κύριοι Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Καστανίδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιώργος Παπανδρέου και Παύλος Χριστίδης. Για να μην υπάρξει καμία παρανόηση, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας πάρα πολύ εύκολα, είναι αλφαβητικά δοσμένα τα ονόματα. Τέλος, πάμε στην εκτίμηση συμμετοχής. Θεωρώ, Δημήτρη, ότι είναι το μεγαλύτερο στίχημα που βάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η πορεία της πανδημίας. Βλέπουμε ότι έχουμε 7 και 8 χιλιάδες κρούσματα την ημέρα. Αυτό θα παίξει ένα ρόλο. Είναι μια παράμετρος που πρέπει να συνυπολογιστεί από όλους μας, βέβαια. Ακριβώς. Στην αντίστοιχη διαδικασία του 2017 είχαν συμμετάσχει περίπου 210.000 άτομα. 212 και κάτι. Ήταν στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Αν λάβουμε υπόψη μας, Δημήτρη, ότι μόνο για τις υπογραφές που συγκέντρωσαν οι υποψήφοι για να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους βρέθηκαν 83.000 υπογραφές, καταλαβαίνουμε ότι άλλον έναν να φέρουν οι 83.000. Αμέσως διπλασιάζεται. Πάμε αμέσως στις 165-166.000. Αυτά είναι τα πρώτα πλάνα. Να πούμε τέλος σήμερα ότι υπήρξε μια συνάντηση σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, στο Μεταξουργείο, από πρώην βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν την υποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου. Ανάμεσά τους ήταν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, ο κύριος Θάνος Ασκητής. Υπήρξαν 17-18 άτομα στη συνάντηση. Ο κύριος Παπανδρέου γύρισε από την Κρήτη, ετοιμάζει το πρόγραμμά του για τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Ανδρουλάκης πάει στην Κομοτηνή και στη Θράκη, θα μιλήσει στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος Καστανίδης σήμερα έχουμε την τιμή να τον φιλοξενούμε και θα δούμε την πορεία του τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Χριστίδης έχει τηλεοπτικές εμφανίσεις τις επόμενες μέρες, όπως και ο κύριος Γερουλάνος σε περιοχές της στερεάς Ελλάδας θα περιοδεύσει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πλήρες το ρεπορτάζ, πολλές οι διεργασίες, οι συγκεντρώσεις, οι μαζόξεις. Λογικό είναι. Κυριάκο Μαντούβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο και πάλι και στη συζήτησή μας με τον Χάρη Καστανίδη. Και θα ζητήσω, κύριε Καστανίδη, να ξεκινήσουμε ένα πρώτο σχόλιο σας για το θέμα των debate. Ποια είναι η άποψή σας, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν, πόσα πρέπει να είναι και με τι περιεχόμενο? Καμιά φορά η συζήτηση, κύριε Κουκλουμπέρη, αφού σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκληση, είναι περιόνου σκιάς. Οι τηλεοπτικές συζητήσεις είναι απολύτως χρήσιμες. Οι τηλεοπτικές συζητήσεις εννοείται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων αρχηγών του Κινήματος Αλλαγής, γιατί αυτό παρέχει την ευκαιρία στον πολίτη που παρακολουθεί και τους έξι μαζί στην προκειμένη περίπτωση να βγάλουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για το πώς ο καθένας μπορεί να προσφέρει στην ανασυγκρότηση της παράταξης και ποιο είναι το σχέδιό του για τη χώρα. Ναι. Ποιες είναι οι ιδέες δηλαδή που κομίζει. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι μαζί σε έναν ευγενικό και συναγωνιστικό διάλογο να δούμε αν ισχύει αυτό που ο Βίτκενστάιν έλεγε, τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ αποκαλυπτική εικόνα όταν όλοι συμμετέχουμε σε μια τηλεοπτική συζήτηση. Άρα λέτε, καταλαβαίνω λοιπόν, ότι λέτε, δεν υπάρχει λόγος ούτε για ενστάσεις. Γι' αυτό ακριβώς και επειδή είδα ότι η συζήτηση είναι μάλλον περιττή, σήμερα φρόντισα να διαμηνήσω με μια απλή φράση: ό,τι θέλουν οι φίλοι συνυποψήφιοι μου, όσες συζητήσεις θέλουν, με όποιον τρόπο θέλουν και με όποια θέματα θέλουν. Άρα είστε ανοιχτός και στη θεματολογία και στον τόπο που θα φιλοξενήσει. Προφανώς. Μάλιστα. Σε ένα ενδεχόμενο που δεν θελήσουν τελικά όλοι οι υποψήφοι, εσείς θα προσέλθετε, αν είστε δηλαδή 4 ή 5? Είμαι πάντοτε υπέρ του διαλόγου. Μάλιστα, λοιπόν. Καταλαβαίνουμε ότι είστε ανοιχτός και θα παραστείτε και επιθυμείτε βεβαίως. Και νομίζω όλοι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι σήμερα, κάποιες πλευρές δηλαδή που βάζουν κάποια διαδικαστικά, θέλουν και εκείνες να γίνει αυτή η συζήτηση. Προτείνω σε αυτό το σημείο να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά να μπούμε πιο αναλυτικά στη συζήτησή μας μαζί σας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι στην ώρα Πασόκ.
Επιστροφή στην ώρα Πασόκ, την καινούργια πολιτική εκπομπή του Κόντρα για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και τις προσεχείς εκλογές του Δεκεμβρίου. Μαζί μας στο στούντιο ο Χάρης Καστανίδης. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη ζήτησή μας, μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα, να θέσω το ερώτημα όπως θα το έθετε, κύριε Καστανίδη, ένας τηλεθεατής που μας βλέπει σήμερα. Τι θέλει ο Χάρης Καστανίδης και διεκδικεί, τι ακριβώς, ποιος είναι ο στόχος του και διεκδικεί την ηγεσία στο κίνημα αλλαγής? Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές. Θα μου το επιτρέψετε σήμερα να το περιγράψω περισσότερο με εικόνες. Θέλουμε να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια πολιτική δύναμη στη δημόσια ζωή η Δημοκρατική Παράταξη. Γιατί έχει αποδειχτεί ιστορικά με πολύ μεγάλη ακρίβεια ότι οι μεγάλες αλλαγές στον τόπο, η πρόοδος της χώρας και η ευημερία των πολιτών συντελέστηκαν πάντοτε όταν στο τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας βρισκόταν το Πασόκ. Αυτό δεν επιδέχεται καμιάς αμφιβολίας που περιγράφω. Ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Θέλουμε λοιπόν να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια, να μεγαλώσει η Δημοκρατική Παράταξη. Και αυτό θα το χρειαστούμε γιατί υπάρχουν δυσάρεστες πραγματικότητες σήμερα και φοβάμαι ότι έρχονται και δυσάρεστες εξελίξεις το επόμενο έτος, οπότε πρέπει το Πασόκ να είναι πανέτοιμο να αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες. Εξελίξεις όταν δυσάρεστες, λέτε... Δυσάρεστες. Και ελπίζω ότι θα αποφευθεί. Τι εννοείται στον τομέα των εθνικών, σε σχέση κυρίως με την οικονομικά, στα οικονομικά. Στα οικονομικά. Αυτό θα μπορούσε να σημάνει και ενεργοποίηση πρόωρων εκλογών από την πλευρά της κυβέρνησης. Βλέπετε δηλαδή στο 22 εθνικές εκλογές. Μεγάλη πιθανότητα, αλλά δεν είναι αυτό που θίγω. Ναι. Γιατί με ενδιαφέρουν οι εθνικές προτεραιότητες και η οικονομία είναι εθνική προτεραιότητα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα που περιγράφω. Να μεγαλώσουμε την παράταξη. Βεβαίως ξέρω ότι όλοι εκφράζουν την ευγενική φιλοδοξία να μεγαλώσουν την παράταξη ακόμη και αν την έχουν μικρύνει. Ναι. Αυτό είναι όμως ευγενικό. Είναι αλήθεια ότι το λένε αυτό όλοι. Ναι. Είναι ευγενικό. Ξεχνώντας το δεύτερο βέβαια. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Τώρα, γιατί είπα θέλω να σας δώσω εικόνες, κύριε Κουκλουμπέρη. Και καλύτερα να μιλάμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι παραστατικός, ναι, και για τον ίδιο τον πολίτη, ναι, με το, για τον ίδιο τον πολίτη που παρακολουθεί. Πριν από 4 εβδομάδες η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μας έδωσε μια εξαιρετικά δυσάρεστη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Μας λέει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ότι αυτή τη στιγμή, στη διάρκεια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουμε ξανά μετά τον κολοφόνα της δημοσιονομικής κρίσης ένα περίπου 30% των οικοκυριών που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ναι. Το 97% των φτωχών νοικοκυριών δεν μπορεί να πληρώσει 395 ευρώ για έξοδα θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος. Το 40% των ελληνικών νοικοκυριών, χωρίς να ανήκουν στην κατηγορία των φτωχών νοικοκυριών, το 40% επίσης δυσκολεύεται να καταβάλει το ίδιο ποσό των 395 ευρώ για τα έξοδα της θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Το 26% των Ελλήνων πολιτών την χρονιά που πέρασε προσβλήθηκε από κάποια ασθένεια, δεν μιλώ για τον ιό, δεν μιλώ για την επιδημιολογική κρίση, για άλλους λόγους, και δεν πήγε στον γιατρό γιατί δεν είχε δυνατότητα καταβολής των ιατρικών δαπανών. Καταλαβαίνετε τι περιγράφει η ανεξάρτητη Ελστάτ ως εφιαλτική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα. Λοιπόν, είναι μια εικόνα εξαιρετικά δυσάρεστη. Και επειδή συνήθως οι δημόσιες συζητήσεις ωρεοποιούν ή αποκρύπτουν, είναι φανερό ότι πίσω από τις πόρτες υπάρχει μοναξιά και πολλές ιστορίες να υποθούν απεγνωσμένων ανθρώπων. Ναι. Αυτό δεν είναι ανεκτό για μια παράταξη όπως το Πασόκ που υπηρετεί τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Της στήριξης διαχρονικά αυτών που δεν έχουν πάντοτε την ισχυρότερη θέση
στο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Άρα θα θυμηθώ αυτό το οποίο έλεγαν τη δεκαετία του 80, και εσείς το θυμόσαστε γιατί συμμετείχατε από τότε στις γραμμές του ΠΑΣΟΚ, για τους μη προνομιούχους. Φαντάζομαι ότι αυτούς βάζετε τώρα στο σκήνιο. Δεν μου αρέσει να επανέρχομαι σε όρους του παρελθόντος, μιλώ με όρους του παρόντος. Γι' αυτό μίλησα για απεγνωσμένους πίσω από την σιωπή κάθε θύρας που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο που φαντάζομαι θα σας πω τώρα, είναι... Να μου δώσετε όμως την ευκαιρία, γιατί ζητώ να εξηγήσω τι είναι αυτό που οφείλει να κάνει η Δημοκρατική Παράταξη. Λοιπόν, αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να την κάνει ανεκτή μια προοδευτική παράταξη που έχει θητεύσει στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, έκτισε το κράτος πρόνοιας και πρέπει να απαντήσει σε αυτή την προσβλητική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Σε αυτή τη δύστινο πραγματικότητα. Αυτή είναι η μία όψη του καθήκοντός μας και γιατί πρέπει να γίνει ξανά πρωταγωνίστρια στη δημόσια ζωή το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος που επικαλέστηκα. Μίλησα για δυσάρεστες πιθανές οικονομικές εξελίξεις. Το περιγράφω με δύο λόγια. Από τον Μάρτιο του 20 μέχρι το τέλος του 2022 ισχύει το καθεστώς δημοσιονομικής χαλαρότητας που αποφάσισε το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, κύριε Κουκλουμπέρη, σε αυτό το χρονικό διάστημα που ξεκίνησε με την πανδημία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε στις χώρες μέλη να ξοδεύουν περισσότερα από την πορεία ο προϋπολογισμός τους για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Στην Ελλάδα η χώρα δανείστηκε με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πολλά. Δυστυχώς πολλά από τα δανεισμένα, όπως και ο τραπεζικός δανεισμός, δεν πήγε σε οργανωμένα οικονομικά σχέδια, αλλά σε πελατειακές σχέσεις. Αυτό αν θέλετε κρατήστε το, για να σας το αποδείξω με βάση τα στοιχεία της διοίκησης της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν πήγε λοιπόν σε οργανωμένα οικονομικά σχέδια ο δανεισμός και η υπερβάλλουσα κοινωνική δαπάνη, αλλά σε πελατειακές σχέσεις. Ποιο είναι όμως το θέμα? Όλα αυτά, κάθε δανεισμός προστίθεται στην καμπούρα του δημόσιου χρέους. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κουκλουμπέρη, το δημόσιο χρέος της χώρας ανέρχεται στο 212% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και το έλλειμμα στα κεντρικά ταμεία του κράτους είναι περίπου 20 δις ευρώ. Θυμίζω ότι όταν οι αγορές μας απέκλεισαν το 2009 που παρέδιδε η κυβέρνηση Καραμαλή, ήταν 128% του ΑΕΠ το χρέος. Και 36 δισεκατομμύρια τα ελλείμματα που άφησε ο κύριος Καραμαλής. Η περιγραφή σας είναι αρκετά χειρότερη από εκείνα τα χρόνια που οδήγησαν. Φανταστείτε λοιπόν όταν αποκλειστήκαμε τότε λόγω των περγαμηνών στη δημοσιονομική διαχείριση της κυβέρνησης 2004-2009, φανταστείτε τι γίνεται τώρα. Αν λοιπόν στις αρχές του 2023, όπως απαιτούν οι Γερμανοί, ξαναγυρίσουμε στην αυστηρή γερμανική οικονομική ορθοδοξία της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, αυτός ο οικονομικός ζουρλομανδίας που επευλήθη από τη Γερμανία στην Ευρωζώνη, τότε με τα μεγέθη που σήμερα εμφανίζει η χώρα εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αυτά δηλαδή τα τεράστια ποσά, τα τεράστια ύψη στο χρέος και στα ελλείμματα, η χώρα κινδυνεύει να ξαναμπεί σε περιπέτεια χρεοκοπίας. Και άρα και σε μνημόνιο. Φυσικά. Και με δεύτερη χώρα να ακολουθεί από κοντά την Ιταλία και το Βέλγιο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι σημαίνουν και πώς μπορούν να αποτραπούν, όπως επίσης και αν είναι αποφάσεις αυτές, γιατί η Γερμανία είναι μια χώρα που κινεί τα νήματα, με κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών όμως, στα ίδια. Ελπίζω ο νέος καγκελάριος που θα είναι σοσιαλδημοκράτης, ο κύριος Σόλτς, να βρει την ευκαιρία να πει μια κουβέντα. Μέχρι στιγμής, εάν μάλιστα είναι κυβέρνηση συνασπισμού με φιλελεύθερους του FDP που είναι πάρα πολύ κοντά στις θέσεις Σόιμπλε για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, τότε φοβάμαι ότι δεν θα πουν κουβέντα. Μακάρι να διαψευστώ και τελικά η νέα κυβέρνηση με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι σοσιαλδημοκράτες να καταλήξει σε μια άλλη άποψη από αυτή που μέχρι τώρα εκφράζει επίσημα η γερμανική πολιτική σκηνή. Ναι. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι τι. Μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η απάντηση δίνεται από το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι μια ομάδα συντηρητικών ως επιτοπλίστων οικονομολόγων της Ευρώπης που συμβουλεύουν, είναι ο επίσημος σύμβουλος της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε μια λοιπόν εξαιρετική έκθεσή της
αυτή η ομάδα των οικονομολόγων λέει, ισχυρίζεται, προτρέπει την Κομισιόν να μην αποδεχθεί στην επιστροφή στο σύμφωνο, στο σκληρό σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας, όπως ζητούν οι Γερμανοί, αλλά να υπάρξουν νέοι κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Και επισημαίνουν ακριβώς τον κίνδυνο να έχει στο σύνολο της η Ευρωζώνη, με πρώτη χώρα την Ελλάδα, έτσι, να έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, να μην τηρηθούν ουσιαστικά οι δεσμεύσεις του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας και να έχουμε οικονομική εκτροπή. Εισηγείται λοιπόν μια σειρά από καλές ιδέες, αν θέλετε μετά μπορώ να τις περιγράψω ποιες είναι οι καλές ιδέες, αλλά για να περάσει η άποψη του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και όχι ορισμένων βορείων χωρών γύρω από τη Γερμανία, θα πρέπει εμείς ως χώρα, τα πολιτικά κόμματα να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να διαμορφώσουμε μια κοινή εθνική στάση, να στηρίξουμε την άποψη του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Και αφού το κάνουμε αυτό, βλέπετε να γίνεται καμία συζήτηση μέχρι τώρα? Καμία. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό εντάσσεται σε μια πρωτοβουλία εθνικής συνεννόησης. Ναι, αλλά επειδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν αρθρώνει κουβέντα γύρω από αυτά, όπως και η αξιωματική αντιπολίτευση, η ευθύνη πρέπει να πέσει σε εμάς χάρη της χώρας και των πολιτών και χάρη της ομαλής εξέλιξης. Την οποία πρόταση συσχετίζεται και μια κυβερνητική συνεργασία? Όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει κοινή στάση στο τι θα ισχύσει, ναι, στην Ευρωζώνη από το 2023 για να μην κινδυνεύσει η χώρα μας. Και μετά να βρούμε τους συμμάχους μας, ναι, πρέπει να βρούμε τους συμμάχους μας στο εσωτερικό της Ευρώπης, να χτιστεί ένα τείχος κατά το δυνατόν πλειοψηφικό απέναντι σε αυτούς που θέλουν να γυρίσουν. Αυτή η πρόταση που κατατέθεται, κύριε Καστανίδη, πάντως, με τα σημερινά δεδομένα και τα ποσοστά του κόμματός σας, είναι κάπως δύσκολο να υλοποιηθεί. Και υποθέτω ότι αυτός είναι και ένας στόχος, η ενίσχυση των ποσοστών, έτσι ώστε οι προτάσεις που κάνετε, βάζετε στο τραπέζι, να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη. Όταν λέω ότι πρέπει σε πυκνό χρόνο, ναι, να δυναμώσει η δημοκρατική παράταξη, να ξαναγίνει ισχυρή, δεν περιμένω την εκλογική αναμέτρηση στην εθνική, να ξαναγίνει ισχυρή, να πάρει μεγάλες πρωτοβουλίες για το καλό της χώρας και των πολιτών, γι' αυτό το λέω. Σε πυκνό χρόνο έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Σε πυκνό χρόνο να πετύχουμε. Έχω μεγαλώσει με μια αρχή, κύριε Κουκουμπέρη. Η μόνη μάχη που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν δόθηκε ποτέ. Λοιπόν, η μάχη θα δοθεί και θα κερδιθεί. Και υπάρχει και η εφιαλτική εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας που περιγράφω με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Θα πρέπει να ξαναγυρίσει στον αέρα, στη δημόσια ζωή, στο προσήλιο της επιφάνειας της χώρας. Να επανέλθουν οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, να ξαναδούμε τα θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας, γιατί η δημοκρατία σήμερα έχει κέντρα λήψης αποφάσεων που επηρεάζονται από ολιγαρχικά συμφέροντα. Ναι, τι πιστεύετε όχι όμως, από τους πολίτες, ότι για να επηρεάσουμε ξανά την πορεία της χώρας προς το καλύτερο. Ας το πούμε στάσιμη κατάσταση ή κακή κατάσταση, όπως θα έλεγε κάποιος, σε σχέση με το κόμμα σας. Πού την αποδίδετε και είστε έξω από αυτό το δικοματικό σκηνικό, το διπολισμό, και τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει? Καταρχήν ήδη σας περιγράφω πράγματα που έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη πολιτική προοπτική. Ναι. Υπάρχουν θαυμάσιες ιδέες που πρέπει να ξαναδιατυπωθούν και πρέπει να ξανααναδείξουμε τη διαφορά μεταξύ προοδευτικής και συντηρητικής πολιτικής. Κοιτάξτε, συνέβη κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Στη διάρκεια της υπερδεκαετούς δημοσιονομικής κρίσης, οι δανειστές επέβαλαν στη χώρα πολιτικές βαθιάς εσωτερικής υποτίμησης, τις οποίες εφάρμοσαν όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Αυτές οι ανόητες πολιτικές βαθιάς εσωτερικής υποτίμησης, για τις οποίες οι ίδιοι οι δανειστές έχουν κάνει σε μεταγενέστερο χρόνο σκληρή αυτοκριτική, είπαν κάναμε λάθος στην Ελλάδα. Ο Χάικο Μάας μίλησε για πολιτικές βασανισμού. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Τις οποίες βέβαια τις υιοθετήσατε όμως. Εννοώ και συμμετέχοντας κι εσείς στην πρώτη εκείνη κυβέρνηση. Κύριε Κουκλουμπέρη, μην με ερεθίζετε. Όχι, εγώ δεν ψήφισα τρία μνημόνια. Οι επαναστάτες του αντιμνημονίου ψήφισαν. Ο κύριος Σαμαράς που γυρνούσε στα Ζάπια και ο κύριος Τσίπρας που θα τάσχιζε μέσα σε μια νύχτα. Μόνο σας είπατε, κύριε Καστανίδη, ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τελευταία δεκαετία. Ναι, αλλά εγώ ανήκω σε αυτούς που διαγράφηκαν γιατί αρνήθηκα
να δώσω ψήφο στο δεύτερο μνημόνιο. Το δεύτερο μνημόνιο, και μετά, ναι. Είναι σωστό. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι επειδή λοιπόν το σύνολο των κομμάτων εφάρμοσαν πολιτικές οι οποίες ήταν επινόησης των δανειστών, σε κάποια στιγμή στον κόσμο διαμορφώθηκε η άποψη τελικά ποιες είναι οι διαφορές. Τι μας χωρίζει, μήπως είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είμαστε. Είμαστε απολύτως διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετικές ιδέες. Ο συντηρητισμός και οι νεοφιλελεύθερες ιδέες ομνύουν στο όνομα της ελευθερίας των αγορών, στο κέρδος, οι οποίες βεβαίως αγορές όταν κλειδωνίζονται ζητούν χρήματα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των εθνικών κυβερνήσεων. Οι σοσιαλδημοκράτες ομνύουν στο όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουν η αγορά να παράγει, αλλά τον πλούτο τον κατανέμει δίκαια. Με βάση τις κοινωνικές προτεραιότητες. Γιατί είναι οι άνθρωποι και οι ελπίδες τους ξανά μπροστά μας. Φαντάζομαι όμως τα ίδια προτάγματα και οι ίδιες προτεραιότητες ήταν και την περίοδο της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο που δεν υπόθηκαν. Και αναφέρομαι σε αυτούς που συγκυβέρνησαν. Ναι. Εγώ, ξέρετε, δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Θεωρείτε ότι. Συγκυβέρνησαν ήταν, με ότι τη δεξιά, όπως πρέπει να σας πω. Σίγουρα, εκλογικά στήχησε. Σαφέστατα. Γι' αυτό ακριβώς και λέω ότι εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Άλλοι συγκυβέρνησαν, όπως και ο κύριος Τσίπρας συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά. Ως εκ τούτου λοιπόν, εγώ μπορώ να μιλώ χωρίς ενοχές οποιασδήποτε συνεργασίας με τη δεξιά. Και μπορώ να μιλάω στο όνομα των αυθεντικών ιδεών της ριζοσπαστικής σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό είναι και ένας οδηγός για την επόμενη μέρα αν εκλεγείτε αρχηγός, φαντάζομαι. Φυσικά. Δεν σκέφτεστε. Φυσικά. Σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε. Ανήκουμε σε διαφορετικούς ιδεολογικούς και πολιτικούς κόσμους. Εκτιμώ βαθύτατα κάθε παράταξη και τις ιδέες της, αλλά μπορεί να διαφωνούμε απόλυτα. Ανήκουμε λοιπόν σε διαφορετικούς ιδεολογικούς και πολιτικούς κόσμους. Πιστεύετε ότι είναι πεποίθηση όλων στο κόμμα σας, όσων διεκδικούν την ηγεσία, αλλά και τις βάσεις του χώρου σας? Όταν θα καλέσετε άλλους, θα τους ρωτήσετε. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για μένα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας λέω ότι ανήκουμε σε διαφορετικούς ιδεολογικούς και πολιτικούς κόσμους. Το ΠΑΣΟΚ το πλήρωσε ακριβά αυτό το 2012. Αντίθετα, άλλοι βγήκαν άβρεκτοι. Είναι, ξέρετε, αξιοπερίεργη η κρίση καμιά φορά των Ελλήνων πολιτών. Ας πούμε, δεν ενοχλήθηκαν από τη συνεργασία του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο. Είναι αξιοπερίεργο, λοιπόν, βεβαίως, θέλω λοιπόν να πω ότι υπήρχαν εναλλακτικές εκείνη την περίοδο, το 2015. Εσείς τι λέτε? Εγώ ρωτάω εσάς. Διότι ξαφνικά εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι χωρίς εναλλακτικές, δεν είχαν την εναλλακτική να απευθυνθούν στο ΠΑΣΟΚ τότε? Γιατί δεν το κάναν? Λοιπόν, σας μιλάει ένας άνθρωπος. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεννούσε, θα μπαινε σε μια κυβέρνηση? Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι Τώρα γιατί ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι πρέπει να απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ? Δεν απευθύνθηκε το 2015. Τώρα γιατί απευθύνεται? Αυτό που ξέρουμε πάντως τότε. Διότι είναι... πρέπει να σας πω ότι, δεν υπήρχε εναλλακτική. Πρόταση, τώρα γιατί υπάρχει? Πώς υπάρχει εναλλακτική? Πώς υπάρχει εναλλακτική απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο καθυβρίστηκε και υπήρξε ρητορία εχθροπάθειας, πρέπει να σας πω. Προσέξτε, δεν λέω ότι ανήκουμε, όπως είπα, στη δεξιά, σε διαφορετικούς ιδεολογικούς και πολιτικούς κόσμους, αλλά υπάρχει βασικότατη έλλειψη ενός στοιχείου για να υπάρξει προγραμματικός διάλογος, του στοιχείου της εμπιστοσύνης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει τείχος και από την άλλη πλευρά και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά που μας λέτε. Σωστά καταλαβαίνετε. Πώς θα πορευτείτε? Μπορεί ένα κόμμα που σήμερα είναι στο 8%? Ναι, ο στόχος μου λοιπόν είναι να μην μιλώ για τους άλλους. Όταν ανασυγκροτείς, κύριε Κουκλουμπέρη, ένα κόμμα, το ανασυγκροτείς μιλώντας για σένα και τις ιδέες σου. Δεν μιλάς σε σχέση με τους άλλους. Και επειδή έχει εξαιρετική πείρα ο κύριος Μητσοτάκης στη συνεργασία με ιδεολογικούς αντιπάλους, και επειδή έχει και ο κύριος Τσίπρας εξαιρετική πείρα σε συνεργασία με ιδεολογικούς αντιπάλους, μπορούν κάλλιστα να συνεργαστούν μεταξύ τους. Το πρόβλημα της χώρας. Το θεωρείτε ότι θα είναι το λύσει... πιθανό σενάριο με βάση την αντιπαλότητα που βλέπουμε? Το 2012 θεωρούσατε ότι θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό σενάριο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας? Όχι, μεσολάβησε βέβαια μια χρεοκοπία. Άλλωστε, μια κρίση. Ναι, βεβαίως, και τώρα. Κινδυνεύουμε. Ο κίνδυνος εξόδου. Κινδυνεύουμε. Και τώρα. Και τώρα. Κίνδυνος χρεοκοπίας υπήρχε και το 2015. Και εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Θεωρείτε όμως ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα αντίστοιχο κλίμα εκδίωξης χωρών από την Ευρωζώνη? Το θέμα μας είναι να μην ξαναβρεθούμε σε τέτοιες συνθήκες, και γι' αυτό εντελώς προληπτικά
περιγράφω τι μπορεί να συμβεί το 2023 με αυτά που έλεγα πριν. Mm. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας μιλήσω για το κόμμα μου και για τις ιδέες και για το τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί κάτι, κύριε Κουκλουμπέρη, ξέρετε, είναι τριτοτέταρτα θέματα. Είναι τριτοτέταρτα θέματα τα θέματα των συνεργασιών. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό? Ποιο είναι? Να αναδείξουμε ξανά τη διαφορά μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών πολιτικών. Γιατί δεν συζητάμε ότι εν ώψη των συνθήκων που σας περιέγραψα πριν, όπως την περιγράφει αυτή τη φοβερή πραγματικότητα η οικονομική και κοινωνική η έκθεση της Ελστάτ, γιατί δεν συζητάμε το γεγονός ότι πριν από 4 εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ενημερώσουμε τον κόσμο και να καταλάβει τι πρέπει να περιμένει από εμάς και πού τον παγιδεύει ο Μητσοτάκης. Πριν από 4 εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε οδηγία στις χώρες μέλη και λέει ότι για να συγκρατηθούν οι τιμές των πετρελαιοειδών θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μεταξύ άλλων μέσων τη μείωση των ειδικών φάρων. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που εισπράττεται όλος από το ελληνικό δημόσιο. Και δεν ακούμε κάτι για τη μείωση. Δεν ακούτε λοιπόν απολύτως τίποτε από την κυβέρνηση. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει, δεν έχει ακούσει τίποτα, γιατί το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης δεν είναι στην ατζέντα της, δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Όπως και επίσης θα έλεγε κανείς και για ελέγχους, για σχροκέρδια ή ακόμη περισσότερο προσθέστε για την αύξηση λοιπόν των και προσθέστε και αυτά. Γιατί όλα ανεβαίνουν, λοιπόν, οι μισθοί όμως ή μένουν οι ίδιοι, κατεβαίνουν. Θα φτάσουμε λοιπόν εκεί τώρα. Και στους μισθούς θα φτάσουμε. Ξεκίνησα λοιπόν λέγοντας γιατί δεν συζητάμε την ουσιώδεις διαφορές. Στις χώρες που έχουμε σοσιαλιστική κυβέρνηση, δηλαδή στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ήδη οι ειδικοί φόροι μειώθηκαν για να μπορέσουν να ανακουφίσουν τον κόσμο. Εδώ αγρόνα αγοράζει η κυβέρνηση. Ένα μοντέλο όμως κυβέρνησης που τώρα απορρίπτεται. Μας λέτε ότι δεν θέλετε με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλετε να συνομιλήσετε. Δεν ήξερα. Στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή κυβερνούν υποδέμος. Στην Πορτογαλία κυβερνούν οι σοσιαλιστές με την στήριξη της αριστεράς. Όπως επίσης αλλά και κυβερνούν στην οι σοσιαλιστές. Ναι. Δεν υπάρχει αριστερά που στηρίζει. Με συγχωρείτε, κάνετε λάθος. Λοιπόν, όμως και είναι, εν πάση περιπτώσει, αν η αριστερά. Κύριε Κουκλουμπέρι, αν η αριστερά θέλει να μας στηρίξει. Δεν είστε ευχαριστώ. Ένα κόμμα του 32. Θέλω δεν να σας πω να μας στηρίξει όταν θα είμαστε εκεί. Τώρα λοιπόν, θέλω να σας πω, μιλάμε για ιδέες. Δεν μιλάμε για συνεργασίες. Μιλάμε για ιδέες. Να καταλάβουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι η ανάδειξη των συντηρητικών και πολιτικών διαφορών. Σωστό είναι αυτό. Αλλά οι επανέρχομαι, να γίνουν θέλετε να μου δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσω? Αυτό κάνουμε. Όχι. Αυτό κάνουμε. Όταν μπαίνουμε στην ουσία των θεμάτων, θα μου επιτρέψετε να σας πω, εγώ είμαι λίγο αυστηρός στη συζήτηση, να μπορώ να ολοκληρώνω τουλάχιστον τη σκέψη μου. Παρακαλώ. Για να αναδείξουμε λοιπόν τις συντηρητικές και πολιτικές διαφορές, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ζητάμε, θα πάμε στην ουσία των προβλημάτων. Λοιπόν, για κοιτάξτε λιγάκι. Ο συντηρητικός λέει ότι αφού έχει διαλυθεί επί 40 χρόνια ο πλανήτης από τις νεοφιλελεύθερες ιδέες και τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα, έχει διαλυθεί η εργασιακή σχέση, οι εργασιακές σχέσεις και οι μισθοί, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα που είναι διαλυμένα όλα, να κάνω και την ατομική σύμβαση εργασίας. Ώστε ο ξεμοναχιασμένος εργαζόμενος να πηγαίνει σε μια αδύναμη διαπραγμάτευση, προβληματική, για να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι μισθοί, για να χειροτερεύσουν ακόμη περισσότερο οι εργασιακές συνθήκες. Η σοσιαλδημοκρατική άποψη είναι ενισχύω τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπου οι εργοδοτικές οργανώσεις συνομιλούν με αντίστοιχες ομοσπονδίες εργαζομένων και ενισχύοντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις πηγαίνει στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση ή σε κλαδικές για να προστατεύσει τους μισθούς. Πόσο άλλο, έχουμε φτάσει στη 9 των 400 ευρώ. Αν δεν ξαναεπαναφέρουμε στο προσκήνιο για να βλέπει ο πολίτης τι ακριβώς σημαίνει ο συντηρητικός, ο νεοφιλελεύθερος και ο προοδευτικός, δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει την επιλογή. Ξέρετε, ακούω, υπάρχει μια. Ποιο είναι το σχέδιο για τη χώρα? Μιλάνε πολύ για την ανασυγκρότηση της παραγωγής. Ναι. Καμιά φορά ρωτάω τους συναδέλφους, δηλαδή, για ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης μιλάνε και δεξιοί και κεντρώοι και αριστεροί. Κανένας δεν λέει πώς ακριβώς. Στη βάση ποιων αρχών? Για να δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε την προοδευτική διανόηση. Ποιες είναι οι προοδευτικές ιδέες και τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από εμάς. Στο τρίγωνο του Εύρου, εκεί που βλέπουμε και τη Βουλγαρία και την Τουρκία, το 17 πέθαναν 287 άνθρωποι και γεννήθηκαν 21. Υπάρχουν σχολάζουσες στην ίδια στιγμή γέες και τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν Μάλιστα. βλέπω να ανακόπτεται. Για να δούμε λοιπόν τώρα κάτι. Στον νέο στο εξωτερικό. Εκεί λοιπόν υπάρχει η λεγόμενη συντηρητική σιωπή. Σχολάζουσες γιές, παιδιά που φεύγουν, θάνατοι, 287, 21 γεννήσεις. Την ίδια ώρα,
Πληρώνουμε κάθε χρόνο 185 εκατομμύρια ευρώ για την εισαγωγή σπόρου. Σπόρου. Όταν η Ελλάδα θεωρείται ότι είναι θαυμάσιο ως προς το μικροκλίμα της για να παράξουμε σπόρο. Απέναντι στη συντηρητική σιωπή, εγώ σας λέω να πάμε στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας. Να κάνουμε συμπράξεις νέων παραγωγών, να τους δώσουμε σχολάζουσες αγροτικές γης, να τους ενισχύσουμε με τη γεωπονική υποστήριξη και να τους πούμε καλλιεργήστε τον σπόρο εδώ για να μην πληρώνουμε 185 εκατομμύρια και φεύγει και ο κόσμος έξω. Λοιπόν, πώς θα δώσεις ενίσχυση, θα ενισχύσεις την περιφερειακή ανάπτυξη? Γιατί λέμε ότι μαθαίνουμε πως αναπνέει η χώρα στους ορίζοντές της, εκεί στους ακρότατους ορίζοντές της? Δεν θα μας σώσει στους αρκιούς μια φρεγάτα όταν έχεις έναν μαθητή που σηκώνει τη σημαία, αλλά ειδικό πρόγραμμα που θα ενισχύσει την παρουσία του κόσμου στην περιοχή. Ξέρετε ότι υπάρχουν ιδιωτικά προγράμματα, και ντρέπομαι γι' αυτό, και δεν υπάρχουν δημόσια προγράμματα για τα νησιά μας. Για τα νησιά, για την υγεία, λοιπόν, για την υγεία, για δομές υγείας. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε για αυτές τις μεγάλες εικόνες που αφορούν τον ελληνισμό. Τις προοδευτικές εικόνες που θα ξαναβάλουν σε μια διαφορετική ρότα. Το θέμα μας δεν είναι με ποιον συνεργάζεσαι. Το θέμα μας δεν είναι τα debates. Χρησιμοποιούμε και αυτόν τον φοβερό όρο debate, ενώ είναι ο θαυμάσιος ελληνικός όρος τηλεοπτικές συζητήσεις, συζητήσεις μεταξύ μας. Λοιπόν, το θέμα είναι να ξαναπούμε πώς ορίζουμε το μέλλον των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, ξέρετε, θα μπορούσα να σας μιλάω πολλή ώρα για το τι σημαίνει προοδευτική πολιτική επιλογή ή συντηρητική, για να αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος με ποιους θα πάει. Να αλλάξουμε λίγο ένα πεδίο τώρα στην συζήτησή μας. Είναι πολύ, όντως, πολύ ενδιαφέροντα και ουσιαστικά αυτά που μας λέτε, με πολιτικό περιεχόμενο, και ξεφεύγουν έτσι από το κλίμα με τις ατάκες και τις αιχμές που συνήθως σε προεκλογικές περιόδους βλέπουμε ότι αυτά μένουν στην επιφάνεια, στο προσκήνιο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καστανίδη, για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν δημοσκοπήσεις που αφορούν την διαδικασία στο κόμμα σας για τις εκλογές. Κατά πόσο εσείς πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Και ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Βουλή, γιατί γνωρίζω ότι αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής για να καθορίσει τη στάση της σε σχέση με το αίτημα που έχει κάνει η εξωματική αντιπολίτευση για την σύσταση εξεταστικής για συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων που την κατηγορεί για χειραγώγηση αποτελεσμάτων, αλλά και για τις λίστες Πέτσα. Τι στάση θα κρατήσετε ως Κίνημα Αλλαγής? Και το δεύτερο σκέλος ερώτηση, για να απαντήσετε συνολικά, αν πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο διαφοροποίησης κάποιων βουλευτών του κόμματός σας? Λοιπόν, για να τα δούμε. Είναι θέμα δημοκρατίας αυτό, νομίζω. Θα τα δούμε τώρα. Θα τα δούμε αμέσως και θα σας δώσω εξηγήσεις σε όλα. Θα σας πω τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πρώτα, εγώ δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσκοπήσεις, κύριε Κουκλουμπέρη. Οι δημοσκοπήσεις στη δουλειά τους, εμείς στη δουλειά μας. Μπορείτε να ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις την ώρα που πίνετε έναν καφέ στο ζαχαροπλαστείο. Δεν είναι μόνο για την εταιρεία που ζητείτε, η Εξεταστική Επιτροπή με πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Η εταιρεία αυτή καταγγέλθηκε και από, από το κόμμα σας, ναι. Και από τη Φόφη. Και από τη Φόφη γεννηματά σε αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, και γενικότερα θα πρέπει να προσέχουν οι πολίτες ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ισχυρά συμφέροντα μπορούν να χρησιμοποιούν πολλά μέσα χειραγώγησης. Ένα από τα μέσα χειραγώγησης μπορεί να είναι και οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Και προειδεάζω λοιπόν για να ξέρουν ότι έτσι ποτάσετε πολλές φορές η κοινή γνώμη. Υπάρχει και ένα έβριμα πάντως, τώρα το θυμίζω και είναι σημαντικό, που δείχνει, και θέλω να μου πείτε αν το θεωρείτε πλασματικό ή αντιπροσωπευτικό, που δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος της βάσης του Κινήματος Αλλαγής ότι έχει μια ανοχή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι προκρίνει ένα μοντέλο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ξέρετε, υπάρχει ένας κίνδυνος, κύριε Κουκλουμπέρη. Δεν μου αρέσουν οι πολιτικοί που καθορίζουν τις πολιτικές τους θέσεις από αγνές ή καθοδηγούμενες δημοσκοπήσεις. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Δεν μου λέτε, η ανάλυση που γίνεται πολλές φορές για το εκλογικό σώμα που στηρίζει το Πασόκ είναι ότι έχει μεγάλες ηλικίες που διαθέτουν ιστορική μνήμη.
Ναι. Έτσι τα λένε, ότι είναι συνήθως μεγάλες ηλικίες που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε, κύριε Κουκλουμπέρη, ότι οι μεγάλες ηλικίες έχουν χάσει την ιστορική τους μνήμη, δεν ξέρουν τι σημαίνει δεξιά? Δεν έχουν ιστορικές παραστάσεις από το παρελθόν? Ξαφνικά αυτοί που ήταν αντιδεξιοί έπαψαν να είναι αντιδεξιοί? Λοιπόν, επειδή ορισμένες συζητήσεις τις θεωρώ ότι γίνονται πολύ ελαφρές, δεν τις κατατάσσω στο σύστημα των χειραγωγήσεων. Είναι πολύ ελαφρές, μπορείς να τις αντιμετωπίσεις και με έναν τρόπο λίγο έτσι να τις προσπεράσουμε. Λοιπόν, να προσέξει πάντως ο κόσμος τι σημαίνουν τα μέσα χειραγώγησης. Ναι. Κάποια στιγμή γέλασα, είχα κάνει ένα σχόλιο με ορισμένους που διαμαρτύρονταν για το αν θα είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όχι, στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και είδα ότι τους υπερπροβάλλουν. Γίνεται προσπάθεια σε αυτή την προεκλογική περίοδο ή εσείς διακρίνετε απόπειρα από μέσα ενημέρωσης να προωθήσουν υποψηφίους ή να διαμορφώσουν ένα κλίμα, να κατευθύνουν το εκλογικό σώμα? Ρωτήστε τους ακροατές και τις ακροάτριες των διαραδιοφώνων, τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Θα σας δώσουν μια απάντηση. Θα ήθελα και από εσάς μια απάντηση όμως, λοιπόν, γιατί μαζί συνομιλούμε. Ήδη κύριε Κουκλουμπέρη, σας δίνω μια αίσθηση που έχουν οι πολίτες για το πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συζητούν γενικώς. Λοιπόν, τώρα. Έχουμε περίπου 4 λεπτά απλά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την Εξεταστική Επιτροπή, θα ήθελα να σας θυμίσω για λόγους ιστορίας κάτι. Ο εισηγητής για τη δυνατότητα η αντιπολίτευση να μπορεί να προτείνει και να συστήνει Εξεταστικής Επιτροπής είμαι εγώ. Το είχα εισηγηθεί ήδη κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του 2001. Δυστυχώς δεν έγινε δεκτό. Έγινε αργότερα δεκτό και γι' αυτό χαίρομαι. Αλλά είμαι ο εισηγητής αυτής της ιδέας. Το είχα διατυπώσει πριν 20 χρόνια. Είμαι ευτυχής που μπορεί η αντιπολίτευση να εξισορροπεί τη δυναστική κυριαρχία της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Γιατί πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί εξισορρόπησης στο πολιτικό μας σύστημα. Σωστά. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που με 120 βουλευτές μπορεί να συστήσει σε Εξεταστική Επιτροπή, δεν πρέπει με καθιονδήποτε τρόπο να νοθευθεί το συνταγματικά αναγνωρισμένο δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό ακριβώς και το Κίνημα Αλλαγής στήριξε τη δυνατότητα σχηματισμού Εξεταστικής Επιτροπής. Μάλιστα. Στήριξε και θα τη στηρίξει και τώρα. Λοιπόν, τώρα, τίθεται ένα θέμα και με αυτό τελειώνω. Ποιο θα είναι το εύρος της εξέτασης των θεμάτων? Εμείς είμαστε απολύτως ανοιχτοί. Έτσι κι αλλιώς μπορεί η μειοψηφία να δημιουργήσει την Εξεταστική Επιτροπή, αλλά η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι από την πλειοψηφία. Θα είναι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μάλιστα. Να διευρύνουμε σε όποιους ορίζοντες θέλουμε τη συζήτηση για τη διερεύνηση της αλήθειας. Εμείς είμαστε απολύτως θετικοί. Επιστρέφω στα προεκλογικά. Κλείνουμε. Ένα τελευταίο λεπτό. Βεβαίως ο στόχος σας είναι να βρεθείτε στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Αν όμως δεν συμβεί αυτό, θα δώσετε κάποια στήριξη σε κάποιο άλλο πρόσωπο, θα το αφήσετε ελεύθερους ψηφόρους σας να ψηφίσουν, τι θα κάνετε? Κύριε Κουκλουμπέρη, μάχομαι για να είμαι στη 12η Δεκεμβρίου παρόν, δηλαδή στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Και αν εκλεγείτε πρόεδρος, θα είστε πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ ή του ΚΙΔΙΣΟ? Θα είμαι πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης που θα αποφασίσει να επιστρέψει στα σύμβολα και στο ακρονίμιό της. Μάλιστα. Διότι θυμίζω ότι αν έχει δίκιο ο Φρανσουά Μιτεράν ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων, τότε θα ήταν αξιοπερίεργο εγώ να μην θέλω να διαχειριστούμε ξανά τα σύμβολα που μας έκαναν δοξασμένους στην Ελλάδα για τις μεγάλες αλλαγές. Αρκεί να έχουν δηλαδή περιεχόμενο, μας λέτε. Γι' αυτό και μιλάω πρώτα απ' όλα για τις πολιτικές ιδέες. Λοιπόν, ήταν σαφές, πέρασε γρήγορα και σήμερα ο χρόνος μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καστανίδη, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και στο Κόντρα. Καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά σας. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το βράδυ ακριβώς. Να είστε καλά.